Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Το όνομά μου είναι Ζαπής Χρήστος. Είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα σας κάνει μια μικρή εισαγωγή σχετικά με τη σημερινή ενημέρωση προς τον ανατολισμό της εταιρείας Infinii. Έτσι λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου και εκ μέρους των ανθρώπων που εκπροσωπούν το team του Infinii στην Ελλάδα και στην Κύπρο θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη σημερινή ενημέρωση προς ανατολισμού. Θα αφήσουμε περίπου μισό λεπτό περιθώριο και στους ανθρώπους οι οποίοι τώρα από ό,τι βλέπω κάνουν μια σύνδεση έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν και εικόνα και ήχο από την αρχή και θα είμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα πάλι μαζί.
Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Θα ήθελα λίγο να μου επιβεβαιώσετε αν ακούγομαι. Μια χαρά, ακούγεσαι Χρήστο, δυνατά, καθαρά. Ωραία, τέλεια. Θα ζητήσω λίγο συγγνώμη, αλλά εδώ στην περιοχή που βρίσκομαι η σύνδεσή μας δεν είναι τόσο καλή. Αντιμετωπίζουμε δυστυχώς και αυτά τα προβλήματα. Και πάλι λοιπόν, καλησπέρα. Είμαι ο άνθρωπος ο οποίος, όπως είπαμε, θα μοιραστώ μαζί σας κάποιες αρχικές πληροφορίες σχετικά με τη σημερινή συνάντηση προσανατολισμού. Λίγα πράγματα σχετικά με εμένα. Πάρα πολύ επιγραμματικά, γιατί το βασικότερο είναι να δούμε για ποιο λόγο βρίσκεται ο καθένας από εσάς εδώ σήμερα. Ξεκίνησα λοιπόν, είμαι από την Αθήνα, ζω και μένω στην Αθήνα. Ξεκίνησα πριν από περίπου 5 μήνες, το καλοκαίρι του 2016, έπειτα από παρότρινση ενός πολύ καλού μου φίλου, τον οποίο και γνώριζα από πιο παλιά. Μου μίλησε για το Infinia και για την φιλοσοφία. Γενικότερα δεν είχα σχέση με την... Είχα σχέση με άλλες εταιρείες παρόμοιου τύπου, αλλά δεν είχα και πάρα πολύ καλή σχέση, είναι η αλήθεια, με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Παρ' όλα αυτά, με τη βοήθεια όλων αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από το Infinii, με όλο το team βέβαια της Ελλάδας και της Κύπρου και, και κυρίως από έναν ειδικό προσκαλεσμένο, τον οποίο θα έχουμε στο δεύτερο μισό της απόψινής ενημέρωσης. Part-time ξεκίνησα στην αρχή. Εδώ είναι κάποια από τα αποτελέσματα. Όπως βλέπετε εδώ δεξιά, είναι 800 δολάρια περίπου τζίρο σε μία μέρα. Βέβαια, αυτό όπως θα δούμε και παρακάτω δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά πάμε να δούμε τι ακριβώς αφορά το Infinii και πώς μπορεί κάποιος να ξεκινήσει μέσα από το οικοσύστημα του Infinii και βέβαια ποιες είναι οι προοπτικές της ανάπτυξης. Μπορεί το Infinii στην Ελλάδα να έχει λίγο καιρό, έχουμε ξεκινήσει πριν από λίγο καιρό επίσημα ήρθε το Infinii στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά υπήρξε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλο αυτό που συμβαίνει γύρω από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Μπορεί ακόμα στην Ελλάδα το ηλεκτρονικό εμπόριο να είναι σε εμβριακή κατάσταση. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν τις ίδιες ανησυχίες με εμάς και ξεκίνησαν μαζί μας, όπως και ο ειδικός καλεσμένος που θα έχουμε σήμερα, που θα τον ακούσετε λίγο πιο μετά. Εδώ είναι το πρόσφατο πανελλήνιο γεγονός, το οποίο έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 1 και 2 του προηγούμενου μήνα, το οποίο παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις που είχαμε, μάλλον ξεπέρασε κάθε αισιόδοξη πρόβλεψη που είχαμε κάνει, καθώς συμμετείχαν άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι ταξίδεψαν αεροπορικώς από την Κύπρο αποκλειστικά και μόνο για να μάθουν τα τελευταία νέα γύρω από το e-commerce, από τους ανθρώπους οι οποίοι το έχουν κάνει πράξη στην Ελλάδα. Και βέβαια με κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους συνεργαζόμαστε άμεσα, αλλά όλοι βρίσκονται πίσω από αυτό και βέβαια έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε και μαζί μας να μας υποστηρίζει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στο corporate team της εταιρείας, ο κύριος Βασίλης Παπαχαρολάμπος από την Ρόδο, για τον οποίο θα ακούσετε πάρα πολλά στην συνέχεια. Πάμε λοιπόν λίγο παρακάτω. Εδώ βλέπετε κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες από το μεγάλο αυτό γεγονός και βέβαια τα αποτελέσματα ενός τέτοιου γεγονότος είναι άμεσα και έχουν μεγάλη δυναμική και επιγραμματικά έχουμε συγκεντρώσει κάποια χαρακτηριστικά από αυτά, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι αδύνατο να μπορούμε να τα δημοσιεύσουμε όλα. Άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν μέσα, η πρώτη τους επαφή με το e-commerce και με το Infinii ήταν μέσα από αυτό το γεγονός. Παρόλα αυτά, με άμεση και μεθοδική δουλειά και την υποστήριξη βέβαια όλου του team Ελλάδας και Κύπρου, είχαν τα πρώτα τους αποτελέσματα πάρα πολύ σύντομα. Άνθρωποι οι οποίοι ως επιτοπλίστων ξεκίνησαν σαν part-time. Βλέπετε κάποια ακόμα αποτελέσματα μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες με τις οποίες συνεργαζόμαστε.
αρκετά αποτελέσματα, πολλοί συνεργάτες από την Ελλάδα και από την Κύπρο, λίγα ακόμα αποτελέσματα εδώ. Αυτά που σας είπα είναι με part-time απασχόληση, όπως, αλλά και βέβαια είναι και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεκινήσει με το Infinity AI πιο δυναμικά και πιο επαγγελματικά, όπως ο κύριος Τάσος Μπινιάκος, ο οποίος είναι, ανοίξει στις ψηλότερες βαθμίδες του πλάνου marketing του Infinity AI. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος διδάσκει και εκπαιδεύει εκπαιδευτές. Λίγα ακόμα, ο οποίος στο πρόσφατο τελευταίο γεγονός μας έδειξε πώς μπορείς να έχουμε καθημερινές και επαναλαμβάνομενες πωλήσεις καθημερινά. Λέγα όμως, όλο αυτό ξεκινάει από μια παγκόσμια τάση, η οποία λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Κατά τις δεκαετίες που πέρασαν, υπήρξαν πάρα πολλές τάσεις, οι οποίες δημιούργησαν πάρα πολλούς εκατομμυριούχους και δισεκατομμυριούχους. Αυτό το οποίο όμως πρόκειται να συμβεί από τώρα και έπειτα, είτε το θέλουμε είτε όχι, δεν πρόκειται για απλά μια τάση, πρόκειται για μια μέγα τάση, η οποία συνεχώς θα αυξάνεται. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Γιατί, όπως έχουμε καταλάβει και στο περιβάλλον το οποίο ζούμε, οι αλλαγές είναι καθημερινές σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Πολλές οικονομίες ανθίζουν, άλλες οικονομίες όπως οι δικές μας πάνε λίγο πιο άσχημα. Βέβαια, όλα αυτά κάνουν τον κύκλο τους. Ας ελπίσουμε ότι όλο αυτό το οποίο βιώνει η χώρα μας αυτή τη στιγμή θα είναι κάτι παροδικό. Και όπως λέει και πολύ σοφά εδώ η διαφάνεια, για κάθε οικονομική αυτοκρατορία που πεθαίνει, μια καινούργια γεννιέται. Πράγμα που σημαίνει ότι από τις τάχτες κάποιου κακού γεγονότος, σίγουρα μπορεί να γεννηθεί κάτι πολύ μεγάλο. Έτσι λοιπόν, αυτό που χρειάζεται, η απαραίτητη προϋπόθεση που χρειάζεται κάποιος άνθρωπος για να πετύχει μαζί μας είναι να έχει, έτσι, όπως λέμε, ανοιχτούς ορίζοντες, βέβαια να είναι διδάξιμος και εργατικός. Και πάμε να δούμε λίγο το τι συμβαίνει γενικότερα με το online εμπόριο γενικότερα, αλλά και το πώς ξεκίνησαν κάποιες από τις πιο επιτυχημένες αυτή τη στιγμή startup εταιρείες. Και βέβαια, όπως θα δείτε, κάποιες ξεκίνησαν από τις ιδέες και από τα χόμπι κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι ενδεχομένως δεν είχαν καμία σχέση με αυτό στο παρελθόν, όπως ο Εύαν, ο οποίος μιλάμε για ένα παιδί που αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι γύρω στα 12-13 χρονών, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πολυεκατομμυριούχος, απλά κάνοντας το χόμπι του επάγγελμα. Δηλαδή, τι κάνει? Κάνει κριτικές σε βίντεο game παιχνίδια και τα ανεβάζει στο YouTube. Παρ' όλα αυτά έχει εκατομμύρια views και έτσι ξεκίνησε τη δική του εταιρεία. Και εδώ η Μισελ, που όπως μπορείτε να δείτε, make-up artist, έτσι μπήκε, είδε την προοπτική της, το τι γίνεται με το ίντερνετ γενικότερα και πώς μπορεί να μοιραστεί αυτές τις γνώσεις και τις εμπειρίες που έχει από το επάγγελμά της. Και αυτή τη στιγμή είναι και αυτή μέσα στις πιο επιτυχημένες startup εταιρείες, στο δικό της κομμάτι βέβαια, αλλά είναι διεθνώς αναγνωρισμένη. Όπως ξέρετε, τα social media έχουν πει για τα καλά στη ζωή μας, στη ζωή όλων των ανθρώπων. Υπάρχουν δισεκατομμύρια χρήστες σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παγκόσμια. Και βέβαια, όλο αυτό δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτό που συμβαίνει, αυτή τη μεγατάση που εξηγήσαμε με το online εμπόριο. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Γιατί όλα τα φυσικά καταστήματα πλέον, όλα τα φυσικά καταστήματα θα εκλείψουν και ό,τι γίνεται πλέον θα γίνεται ηλεκτρονικά, θα γίνεται μέσα από το διαδίκτυο. Όπως βλέπουμε εδώ και η συγκεκριμένη κυρία διαφημίζει κάποια πράγματα μέσα από το λογαριασμό της στο Instagram και στο Twitter. Κάποιες ακόμα startup επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή θεωρούνται από τις top και ξεκίνησαν πραγματικά από το μηδέν, από την ιδέα ενός ανθρώπου, όπως η Uber, δεν ξέρω αν την έχετε ακουστά, είναι και εφαρμογή στο κινητό, η οποία διαχειρίζεται πάρα πολύ απλά οδηγούς που κάνουν μεταφορές σε όλο τον κόσμο. Και η αλήθεια είναι ότι παρόλο που αυτή τη στιγμή είναι μια εταιρεία αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν έχει ούτε ένα όχημα στο στόλο της. Το Airbnb, για όσους έχουν ακουστά, έχει να κάνει με τις νοικιάσεις διαμερισμάτων σε ταξιδιώτες παγκόσμια. Είναι και αυτή μια εταιρεία που δραστηριοποιείται παγκόσμια με πάρα πολλούς, με εκατομμύρια χρήστες καθημερινά. Και φανταστείτε τι γίνεται. Δεν έχει ούτε ένα κατάλημα, ούτε ένα ξενοδοχείο στην κατοχή της. Όλα γίνονται ηλεκτρονικά, οι κρατήσεις γίνονται ηλεκτρονικά.
και είναι από, μία από τις πιο, είναι ίσως η πιο επιτυχημένη εταιρεία αυτή τη στιγμή στον κλάδο της. Και βέβαια κάπου εδώ έρχεται και το Infineye, το οποίο έχει και οι άνθρωποι οι οποίοι το δημιούργησαν έχουν όλη τη συμπυκνωμένη γνώση για τις αλλαγές που θα συμβούν στο online marketing από τώρα και έπειτα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν πριν από αρκετά χρόνια και έχουν συγκεντρωθεί, εδώ έχουν συγκεντρώσει όλες τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους και μας έχουν δημιουργήσει μια πλατφόρμα η οποία δραστηριοποιείται αυτή τη στιγμή στο κομμάτι του e-commerce και όχι μόνο. Το e-commerce, όπως δεν ξέρω όποιος ασχολείται μπορεί να το γνωρίζει, γενικότερα το e-commerce είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη παγκόσμια αγορά $3 εκατομμυρίων. Το οποίο όπως βλέπετε είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Εδώ βλέπουμε τους χρήστες ανά Ήπειρο και ανά χώρα γενικότερα. Και σύμφωνα με μελέτες που έχουμε κάνει εταιρείες ερευνών, το e-commerce θα αναπτυχθεί σε νούμερα 5 φορές στα επόμενα λίγα χρόνια. Και έτσι λοιπόν το ερώτημα που γεννάται αυτή τη στιγμή και μόνο είναι ότι από αυτά τα 3,5 εκατομμύρια δολάρια που γίνονται σε τζίρο στο e-commerce, πιο μικρό ή μεγάλο κομμάτι της πίτας θα θέλετε να είχατε. Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, πολλές από τις μεγάλες και παραδοσιακές και παγκόσμιες εταιρείες του κλάδου του εμπορίου, πολλά μεγάλα brands δηλαδή, μεταπηδούν από το φυσικό στο online κατάστημα. Αυτό βέβαια γίνεται γιατί τα πλεονεκτήματα του ενός online καταστήματος είναι πολύ περισσότερα γιατί απευθύνεται σε ένα μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό και βέβαια έχει πολύ χαμηλότερο ρίσκο. Δεν έχει στόκ εμπορεύματα, δεν έχει υπαλλήλους, δεν έχει όλα τα άλλα τα άσχημα που έχουν όλες οι φυσικές επιχειρήσεις. Και βέβαια, οι πλατφόρμες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και εμείς είναι οι κορυφαίες αυτή τη στιγμή στο είδος του. Ποιος δεν ξέρει το Amazon, ποιος δεν ξέρει το eBay, ποιος δεν ξέρει το Google και πολύ περισσότερο ποιος δεν ξέρει το Facebook. Αυτοί είναι, φανταστείτε, οι άμεσοι συνεργάτες μας. Φανταστείτε λοιπόν πώς μπορείτε να βάλετε αυτές τις εταιρείες να δουλεύουν και να παράγουν χρήματα για εσάς. Κάποιες γενικές πληροφορίες, γιατί έτσι όσοι άνθρωποι δεν ασχολούνται πιθανόν δεν το γνωρίζουν, το eBay που είναι μία από τις βασικές, αλλά όχι μόνο πλατφόρμες, έχει πάνω από 162 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες και αυτά είναι τα νούμερα που βλέπετε είναι περσινά, έχει μια μεγάλη δυναμική, κατέχει ένα μεγάλο μερίδιο του online εμπορίου, όχι μόνο στην Αμερική αλλά και παγκόσμια, με εκατομμύρια αντικείμενα προς πώληση, με εκατομμύρια αναζητήσεις ανά ώρα και βέβαια ένα μεγάλο μέσο όρο ανθρώπων οι οποίοι το επισκέπτονται καθημερινά και σε τακτική βάση και κάνουν τις αγορές τους μέσα από αυτό. Το Google. Ποιος δεν ξέρει το Google. Έτσι. Το Google βέβαια πέρα από αυτό το οποίο ξέρουμε και όλα τα προϊόντα που έχει όπως οι μηχανές αναζήτησης, τα email κτλ. Είναι και μια τεράστια αγορά όσον αφορά το Google Shopping. Αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται σε 23 χώρες, αλλά οι προοπτικές ανάπτυξης είναι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί όπως καταλαβαίνετε μιλάμε για την ίδια την Google. Και το Amazon, ένας ακόμα γίγαντας του online εμπορίου, το οποίο έχει και το μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς στο e-commerce, έχει πρόσβαση σε υπερδιπλάσιους πιθανούς πελάτες, έχει μεγαλύτερη απήχηση όσο έχει να κάνει με την αγορά της Αμερικής, αλλά αυτή τη στιγμή εξαπλώνονται και μεγαλύτερους ρυθμούς και σε άλλες υπήρους. Το 2005 έκανε 107 δισεκατομμύρια σε πωλήσεις. Και αυτά τα νούμερα, φανταστείτε, είναι πριν από δύο χρόνια. Είναι τουλάχιστον 15 με 20% παραπάνω σε σχέση με το 2015. Και βέβαια, για να σας δώσω λίγο να καταλάβετε λίγο από τη δυναμική, τη Black Friday, μία από τις μεγάλες εμπορικές ημερομηνίες στην Αμερική κυρίως, το Amazon πουλούσε 64 προϊόντα το δευτερόλεπτο. Μπορείτε να φανταστείτε
λίγο το μέγεθος. Και αυτό είναι, η διαφάνεια είναι του, αυτό το άρθρο μάλλον είναι του 2014. Και η Cyber Monday, μια ακόμα μεγάλη έτσι, εμπορική ημερομηνία, όσοι ασχολούνται με αυτό το γνωρίζουν. Τώρα πλέον αυτή η μόδα με την Black Friday και την Cyber Monday έχουν έρθει και στην Ευρώπη, με την μεγαλύτερη, κυρίως στη μεγαλύτερη αγορά της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, που είναι η Αγγλία. Και μιλώντας, όπως είπαμε, και για τα social media, κάποιοι άνθρωποι εκμεταλλεύονται τα social media για να προάγουν τις επιχειρήσεις τους και τις υπηρεσίες τους. Έτσι ακριβώς, με έναν πιο έξυπνο και πιο αποδοτικό τρόπο κάνουμε και εμείς εδώ, μέσω των μέσων δικτύωσης μάλλον, κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό σημαίνει γιατί. Γιατί, όπως είπαμε, τα social media έχουν δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες καθημερινά. Δεν πιστεύω αυτή τη στιγμή να υπάρχει άνθρωπος μέσα στη μέσα, ο οποίος να μην έχει τουλάχιστον ένα account σε κάποιες από αυτές τις πλατφόρμες που μπορεί να βλέπετε. Σίγουρα όχι σε όλες, ούτε και εμείς έχουμε σε όλες, αλλά πλέον αυτό που χρησιμοποιούμε τα social media πλέον δεν τα βλέπουμε σαν διασκέδαση, αλλά είναι μέρος της δουλειάς μας και μας αποφέρουν χρήματα καθημερινά. Φανταστείτε λοιπόν να μπορείτε να απευθύνεστε σε πάνω από 1 δισεκατομμύριο πιθανούς πελάτες. Και επειδή οι μεγάλες εταιρείες και μιλάνε με τα νούμερά τους και με τα αποτελέσματά τους, θα δούμε λίγο πώς αναπτύχθηκε το Amazon μέσα σε αυτά τα χρόνια. Ξεκίνησε από τις αποθήκες του σπιτιού του Jeff Bezos το 1996 και έφτασε μετά από 28 χρόνια στα 89 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις. Πήρε λοιπόν 20 χρόνια για να έχει αυτή την ανάπτυξη. Συνυπολογίστε βέβαια ότι μέχρι να έρθει αυτή η έκρηξη με το ίντερνετ και με τους υπολογιστές γενικότερα, ήταν ακόμα λίγο άγουρη, ας μπορούμε να το πούμε, η αγορά. Και ας δούμε λοιπόν τι έχει πετύχει το Infinity και οι συνεργάτες του στο μισό διάστημα, δηλαδή σε 2,5 χρόνια. Έχουμε καταφέρει όλοι αυτοί οι άνθρωποι όπως εγώ και όπως οι άνθρωποι που θα ακούσετε στη συνέχεια της ενημέρωσης, να πετύχουν αθρηστικά πάνω από 2,4 δισεκατομμύρια σε πωλήσεις. Φανταστείτε αυτό το νούμερο σε μερικά, σε 5, σε 10, σε 20 χρόνια, καθώς μιλάμε ότι αυτή η ανάπτυξη δεν είναι γεωμετρική, αλλά είναι εκθετική. Εδώ έχουμε κάποια συγκεντρωτικά αποτελέσματα, βέβαια είναι μόνο μέσα από τη πλατφόρμα του eBay, για το οποίο μπορούμε να αντλήσουμε αποτελέσματα. Είναι λοιπόν 182 εκατομμύρια σε πωλήσεις τους πρώτους 6 μήνες λειτουργίας του Infinity. Έτσι λοιπόν, να δούμε λίγο ποιες είναι οι προοπτικές που έχουμε. Έχουμε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε την δική μας online επιχείρηση σύμφωνα με τους δικούς μας όρους και κανόνες. Ποιος δεν θα ήθελε να δημιουργήσει, τον τρόπο να έχει ένα εισόδημα με τις ώρες ακριβώς που θέλει, τις ημέρες που μπορεί να θέλει. Να δημιουργήσει λοιπόν, όχι μόνος του, αλλά με τη βοήθεια όλων των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω στην υποστηρικτική ομάδα, μια δουλειά 100% online. Δεν συνηθίζω να χρησιμοποιώ τον όρο work from home, γιατί είναι πλέον τετριμένος. Είναι πραγματικά δουλειά από παντού, αρκεί να έχουμε έναν υπολογιστή και μια σύνδεση στο ίντερνετ. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε το δικό μας το ωράριο. Υπάρχει ένας τεράστιος όγκος εκπαιδεύσεων με βίντεο μαγνητοσκοπημένα, αλλά και ζωντανές εκπαιδεύσεις, live εκπαιδεύσεις που γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Βέβαια και χωρίς όλα τα ό,τι κακό μπορεί να φανταστεί κάποιος με ο οποίος δουλεύει, δηλαδή δεν χρειάζεται να μετακινείται από το χώρο του, δεν χρειάζεται να έχει αφεντικό. Και βέβαια έχουμε τα μέσα και έχουμε και την εμπειρία πλέον, μετά από 2,5 χρόνια που έχουμε ξεκινήσει, να δημιουργήσουμε για τον καθέναν από εσάς ξεχωριστά μια επιχείρηση η οποία να το αποφέρει χρήματα καθημερινά, πραγματικά stress free. Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε, σύμφωνα με τις στατιστικές έρευνες,
και βάσει των, βάσει ανάπτυξης που είχε το Infini AI. Αυτό λοιπόν που, πλέον, που είναι πλέον αποδεδειγμένο είναι ότι τα μέλη του Infini AI κερδίζουν κατά μέσο όρο 6 φορές περισσότερα χρήματα από έναν μέσο πολιτή στο eBay και κατά 7 φορές περισσότερα χρήματα από έναν μέσο πολιτή στο Amazon. Και όλα αυτά ξεκινώντας με μια part-time απασχόληση. Τι περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό σύστημα του Infini AI, πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί σίγουρα πίσω από αυτό μπορείτε να ακούτε κάποιους ανθρώπους αυτή τη στιγμή μέσα από το ίντερνετ, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφιερώσει πάρα πολλές εργατόρες για να στήσουν ένα σύστημα το οποίο είναι πραγματικά μια εκπαίδευση βήμα προς βήμα. Είναι λοιπόν ένα συνολικό πακέτο από εύκολη και πλήρη εκπαίδευση, πραγματικά βήμα-βήμα οδηγός για το τι πρέπει να κάνεις για να ξεκινήσεις από την πρώτη ακριβώς ημέρα, όλα τα εργαλεία και την υποστήριξη για την online επιχείρησή σου και φυσικά συνεχείς αναβαθμίσεις για να είμαστε πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από τον ανταγωνισμό. Κάποια από τα... Ένα παράδειγμα έτσι, αν και θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε πιο αναλυτικές πληροφορίες και το επόμενο βέβαια βήμα από έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει πράξη όλο αυτό καθημερινά, αλλά να σας δώσω λίγο τη φιλοσοφία το τι ακριβώς, πώς ακριβώς δουλεύει το σύστημά μας. Έτσι, βλέπουμε, για παράδειγμα, και όπως είπαμε από τις πλατφόρμες στις οποίες συνεργαζόμαστε, αγοράσουμε ένα προϊόν από το, πουλάμε μάλλον ένα προϊόν στο eBay, να το πάω λίγο ανάποδα, στη τιμή των 17,98, το οποίο το έχουμε βρει στο Amazon αρκετά φθηνότερα. Το Amazon είναι ένας από τους βασικούς μας συνεργάτες, όπως είπαμε, και τα κέρδη βέβαια προφόρων είναι ένα πάρα πολύ καλό κέρδος αναπόληση, μείον έτσι ας πούμε και τα κάποια φύση που μπορεί να υπάρχουν. Ένα ακόμα παράδειγμα, ένα παρόμοιο προϊόν με ίδια χαρακτηριστικά από μια άλλη πλατφόρμα, την οποία παρόμοιο προϊόν, όπως είπαμε, παρόμοια χαρακτηριστικά, το οποίο το αγοράσαμε 3,52 συν κάποια μικρά μεταφορικά έξοδα, το πουλήσαμε λοιπόν στο Amazon στα 28,99, μείον κάποια αυτής που υπάρχουν, το καθαρό μας κέρδος από μία μόνο πώληση, 25,47. Φανταστείτε να μπορείτε να δείτε έναν τρόπο πώς μπορείτε αυτό να το κάνετε επί 2 και 3 και 4 και 5 φορές την ημέρα. Έτσι λοιπόν, αν πάρουμε για παράδειγμα ότι αγοράζουμε ένα προϊόν στα 30 ευρώ και το πουλάμε στα 50 ευρώ, όπως είπαμε θα υπάρχουν και κάποιες κρατήσεις, και ας πάρουμε για παράδειγμα ότι το καθαρό μας το κέρδος είναι 12,5 ευρώ. Αν αυτό μπορούμε με έναν εύκολο και απλό και αυτοματοποιημένο τρόπο να τον πολλαπλασιάσουμε επί 50, μπορούμε να έχουμε στο τέλος του μήνα με 2-3 ώρες part-time, εντελώς part-time και some-time κάποιες φορές, να έχουμε ένα εισόδημα της τάξης των 625 δολαρίων το μήνα. Ή γιατί όχι και το 15ήμερο, αναλόγως το πόσες ώρες θα αφιερώσει ο καθένας καθημερινά. Και βέβαια ο καθένας μπορεί να κάνει τους πολλαπλασιασμούς για να έχει το αποτέλεσμα το οποίο χρειάζεται. Γιατί όλα εδώ πλέον στη δουλειά μας είναι θέματα αριθμών, όπως θα δείτε και στη συνέχεια. Κάποια ακόμα αποτελέσματα από συνεργάτες μας στο ηλεκτρονικό εμπόριο, με αγορά στα 78,98 και πώληση στα 120,77. Καθαρό κέρδος 25 δολάρια μόνο από μία πώληση. Και βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ξεκινήσει νωρίτερα συμβαίνει πάρα πολλές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και κάποια μεγαλύτερα αποτελέσματα, βέβαια, αλλά όλο αυτό θέλει χρόνο, δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, θα σας το ξεκαθαρίσω. Εδώ δεν μιλάμε για ένα σύστημα εύκολου πλουτισμού. Υπάρχει ένα σύστημα καθοδήγησης βήμα προς βήμα, το οποίο μπορεί να σας δείξει το πώς μπορείτε να έχετε αυτά ή και μεγαλύτερα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Εδώ βλέπουμε κάποια άλλα μεγαλύτερα αποτελέσματα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των ανθρώπων με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Αυτά τα αποτελέσματα αυτά και ακόμα μεγαλύτερα, όπως μπορούμε να δούμε εδώ, ένα από τα μεγαλύτερα αποτελέσματα που έχουμε, από ένα πάτιο σετ, το οποίο είναι και η εποχή του αυτή τη στιγμή, είναι, ξέρετε, αυτά τα μεγάλες τραπεζαρίες εξωτερικού χώρου, το οποίο ο συνεργάτης μας το αγοράζει για 680 ευρώ,
και το έχει πουλήσει 23 φορές με κέρδος, έχει κέρδος το ένα τη μία φορά 280 ευρώ, πολλαπλασιάζεται επί 23 από μόνο και μόνο από αυτή την αγγελία, καθαρό κέρδος από τις 23 φορές που έχει πουληθεί 6.440 δολάρια. Εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο. Έτσι λοιπόν και πάλι επιγραμματικά, γιατί δεν θέλω να τρώω περισσότερο χρόνο από τον ειδικό προσκεκλημένο που έχουμε σήμερα για το δεύτερο μέρος της ενημέρωσής μας. Ο πελάτης μας, ας πάρουμε για παράδειγμα τον οποιοδήποτε πελάτη, ο οποίος αναζητά, έχει κάποιες ανάγκες και αναζητά σε ένα online και αναζητάει online να βρει αυτό που χρειάζεται. Με κάποιους τρόπους θα τον προσελκύσουμε στο δικό μας το κατάστημα, θα παραγγείλει από το κατάστημά μας, θα μας πληρώσει. Εδώ ερχόμαστε εμείς, ο οποίος είμαστε ο πολιτής, ο οποίος θα αγοράσει το προϊόν και το μόνο πράγμα που χρειάζεται να κάνει είναι να αγοράσει το προϊόν και να το στείλει στη διεύθυνση του πελάτη. Και από εκεί και πέρα αυτό η δουλειά μας τελειώνει εδώ. Αποστέλνουμε δηλαδή το προϊόν στον πελάτη και αυτό είναι όλο. Αυτός ο κύκλος μπορεί να επαναλαμβάνεται αρκετές φορές μέσα στην ημέρα. Βέβαια, όπως σας είπα και από την αρχή, δώστε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο δεύτερο μισό της απόψινής ενημέρωσης, γιατί έχουμε εκτάκτως έχουμε σήμερα έναν άνθρωπο ο οποίος δεν συνηθίζει να λαμβάνει μέρος σε τέτοια γεγονότα, αλλά ξεκλέψαμε λίγο από το χρόνο του για να τον έχουμε σήμερα μαζί μας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε βέβαια πριν από αρκετό καιρό, αλλά έχει περάσει μέσα από όλα τα στάδια του Infinity. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μαζί με κάποιους ακόμα έχουν στήσει όλο αυτό που βλέπετε και έχουν βοηθήσει βέβαια πάρα πολλούς ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο να έχουν τα δικά τους αποτελέσματα μέσα από το e-commerce. Είναι ένας άνθρωπος από τους πρώτους ανθρώπους που είδα και εγώ σε μια παρόμοια ενημέρωση όταν βρέθηκα πριν από 6 μήνες και δεν σας κρύβω ότι ταυτίστηκα πάρα πολύ μαζί του, γιατί είμαστε και κοντά στην ηλικία, είμαστε και περίπου το ίδιο, είναι και εκείνος μπαμπάς όπως και εγώ, και έψαχνα να βρει έναν τρόπο να δουλεύει μαζί με την οικογένειά του και το χρόνο στον οποίο ήθελε. Πράγμα το οποίο ήθελα και εγώ. Και η αλήθεια είναι ότι εκτός από τα αποτελέσματα τα οποία έχει πετύχει ο ίδιος, φανταστικά αποτελέσματα, έχει πλέον τη δυνατότητα να δείχνει και σε άλλους ανθρώπους το πώς μπορούν να το κάνουν πράξη. Γι' αυτό λοιπόν θα τον ευχαριστήσω για τον χρόνο που αφιερώνει πέρα από τις επιχειρήσεις του για να μας δείξει το επόμενο βήμα. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το βήμα και το μικρόφωνο στον αγαπημένο μου φίλο και συνεργάτη από τη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Χρήστο Πάλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, συνονόματε, για τα καλά σου λόγια και την ωραία εισαγωγή στο πρόσωπό μου. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται παρακάτω, πώς δουλεύει στην πράξη όλο αυτό, ποια είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος, τι είναι αυτό που κάνουμε πρακτικά όλοι εμείς καθημερινά. Ξέρω ότι σας άνοιξε η όρεξη με όλα αυτά που είδατε, έχετε αντιληφθεί τη διαφορά που μπορεί να δώσει στην καθημερινότητά σας το online εμπόριο, βλέπετε παραδείγματα και στην Ελλάδα από επιχειρήσεις που το τελευταίο διάστημα, ενώ είχαμε συνηθίσει τα παραδοσιακά καταστήματά τους, να δώσω ένα παράδειγμα όπως είναι το Jumbo, δεν υπάρχει λόγος να το διαφημίσουμε, το γνωρίζουμε όλοι, το οποίο από εκεί που ξέραμε ότι πάμε, στριμωχτόμαστε στις ουρές, πλέον μπορούμε να παραγγείλουμε και online εδώ και κάποιους μήνες. Όλα λοιπόν οδεύουν προς το 100% online, τα πάντα να γίνονται από το κινητό μας τηλέφωνο, από τον υπολογιστή μας, από το σπίτι μας. Ξέρω ότι έχετε μία μικρή καθυστέρηση όσον αφορά την εικόνα. Αυτό συμβαίνει λόγω του κακού ίντερνετ που έχουμε στη χώρα μας. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να κινηθώ όσο πιο αργά γίνεται. Θα κάνουμε κάποιες παύσεις όπως έκανε και ο Χρήστος κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Επιβεβαιώστε μου ότι εξακολουθείτε να βλέπετε κανονικά την εικόνα και με ακούτε δυνατά για να περάσουμε στο πρώτο βήμα, που είναι ο εντοπισμός αντικειμένου προς πώληση. Ωραία, βλέπω ότι εγώ μας κανονικά. Αυτό που έχουμε να κάνουμε λοιπόν,
θα χρησιμοποιήσουμε το Amazon ως προμηθευτή μας για τα αντικείμενά μας, θα κάνουμε μια οποιαδήποτε τυχαία αναζήτηση, στο παράδειγμά μας Harley Davidson Motorcycle, θα βρούμε ένα παιχνιδάκι για παιδιά, ένα τρίκυκλο τύπου Harley Davidson, θα επιλέξουμε τον τίτλο του αντικειμένου, θα κάνουμε αντιγραφή, copy και θα πάμε στη συνέχεια στο eBay όπου θα κάνουμε επικόλυση και αναζήτηση για να δούμε αν πωλείται στο eBay αυτό το αντικείμενο και σε ποια τιμή. Θα δούμε ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο έχει πουληθεί ήδη, ψάχνουμε για αντικείμενα που έχουν ήδη πουληθεί, όχι αντικείμενα που μπορεί να πουληθούν. Βλέπουμε λοιπόν ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο πωλείται στα $50 στο eBay. Οπότε υπάρχει ένα αρκετά καλό περιθώριο για να το πουλήσουμε και εμείς σε αυτή την τιμή και να έχουμε κέρδος. Πάμε να προετοιμάσουμε λοιπόν την αγγελία μας ή το listing μας, όπως είναι η ορολογία, για πώληση στο eBay. Θα επιλέξουμε το URL του αντικειμένου από το Amazon. Θα πάμε στο back office του Infinii να χρησιμοποιήσουμε το Advanced Listing Creator, ένα εργαλείο που θα μας βοηθήσει να ετοιμάσουμε την αγγελία μας στο eBay μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Θα κάνουμε επικόλυση του URL που πήραμε από το Amazon. Θα επιλέξουμε τον τρόπο που θέλουμε να εμφανίζεται η αγγελία μας. Θα χρησιμοποιήσουμε μία-δύο χαρακτηριστικές λέξεις και θα δούμε αποτελέσματα λέξεων που ψάχνουν οι πελάτες. Κανείς πελάτης δεν θα μπει να ψάξει Harley Davidson MP3282 ή όποιο μπορεί να είναι το μοντέλο. Θα μπει να ψάξει για New Kids Toys, για Boys Toys Learning. Το Infinii λοιπόν θα μας προτείνει λέξεις που αντιστοιχούν στο αντικείμενο το οποίο θέλουμε να πουλήσουμε και είναι λέξεις οι οποίες αναζητούνται αυτές τις ημέρες από τους πελάτες του eBay. Όλα τα στοιχεία του προϊόντος εισάγονται αυτόματα, οι φωτογραφίες, οι περιγραφές. Οπότε μόλις ολοκληρώσουμε την αγγελία μας χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά για να δημιουργήσουμε τον τίτλο του προϊόντος που θέλουμε να πουλήσουμε, μπορούμε να κάνουμε μια προεπισκόπηση και να καταχωρήσουμε την αγγελία μας στο eBay. Έτσι απλά λοιπόν σε 7 βηματάκια το προϊόν μας είναι έτοιμο προς πώληση, ένα προϊόν το οποίο έχουμε αναζητήσει και έχουμε δει ότι πωλείται πιο ακριβά στο eBay σε σχέση με το Amazon. Αντίστοιχα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλους προμηθευτές, όπως θα μάθετε μέσα από την εκπαίδευση του Infinii, για να βρούμε ακόμα μεγαλύτερες αποκλίσεις τιμών και να πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερα κέρδη αναπόληση, όπως τα παραδείγματα που δείξαμε νωρίτερα. Επιπλέον υπάρχει ένα εργαλείο έρευνας αγοράς, στο οποίο μπορούμε να δούμε αντίστοιχα προϊόντα με αυτό που ήδη εντοπίσαμε και γιατί όχι, αφού το συγκεκριμένο ποδήλατο, τρίκυκλο, πουλήθηκε $50, να μην μπορούμε να πουλήσουμε και αντίστοιχα ποδηλατάκια που έχουν αντίστοιχες τιμές ή κάποιο τρακτέρ, όπως βλέπουμε εδώ στα παραδείγματα, να τα επιλέξουμε και αυτόματα με ένα κουμπάκι να ετοιμάσουμε και αυτές τις αγγελίες. Μέσα δηλαδή σε πολύ λίγο χρόνο να έχουμε 5, 10 ή και 20 αντικείμενα προς πώληση στο eBay. Αποκλειστικά εργαλεία που μας παρέχει το Infinii, όπως το Advanced Listing Creator για να ετοιμάζουμε τις αγγελίες μας για το eBay. Αντίστοιχο εργαλείο για τον Bonanza. Το Bonanza μας διευκολύνει ώστε να πουλάμε τα αντικείμενά μας στο Google, Amazon Management για τις πωλήσεις μας στο Amazon και e-commerce insights όπου μπορούμε να δούμε τις πωλήσεις μας, τα στατιστικά μας. Όλα αυτά τα εργαλεία λοιπόν με απεριόριστη πρόσβαση και εντελώς δωρεάν για τα μέλη μας. Το Infinii παρακολουθεί με επιτυχία πάνω από 45 εκατομμύρια αγγελίες των μελών μας. Δεν χρειάζεται πρακτικά να κάνετε τίποτα, ίσως να σας απασχολεί τι θα γίνει αν το προϊόν δεν υπάρχει πλέον σε στόκ, αν αλλάξει η τιμή του και εμείς το είχαμε βάλει προς πώληση για 50 και ξαφνικά κάνει 80 ή δεν υπάρχει πλέον στο Amazon, τι θα κάνουμε. Το Infinii παρακολουθεί τις αλλαγές τιμών, παρακολουθεί το στόκ στον προμηθευτή και αναπροσαρμόζει τα αντικείμενα που έχουμε βάλει προς πώληση. Πάμε να δούμε τα επίπεδα εκπαίδευσης που υπάρχουν στο Infinii. Ξεκινάμε από το Prime, το βασικό επίπεδο για κάποιον αρχάριο που τώρα ξεκινάει και θέλει να μάθει
τα βασικά πράγματα για να μπορεί να κάνει online πωλήσεις. Μας παρέχει εκπαίδευση για το eBay, από το απλό του πώς θα φτιάξουμε έναν λογαριασμό, πώς θα βρούμε αντικείμενα προς πώληση, πώς θα δημιουργήσουμε τις αγγελίες μας έτσι ώστε να είναι στην κορυφή των αναζητήσεων και να μας βρίσκουν πελάτες, αντίστοιχα για το Amazon, αντίστοιχα για το Google. Από την πρώτη κιόλας μέρα λοιπόν, κάποιος έχοντας ολοκληρώσει την εκπαίδευση, είναι σε θέση να πουλάει σε τρεις online πλατφόρμες και τρεις μάλιστα κολοσσούς με έτοιμα πελατολόγια όπως το eBay, το Amazon και το Google. Το επόμενο επίπεδο, το επίπεδο του επαγγελματία, το search, μας έχει εξειδικευμένη εκπαίδευση για το eBay, πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα social media προκειμένου να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας, πώς μπορούμε να κάνουμε διαφήμιση μέσα στο Amazon για να ανεβάσουμε ακόμη περισσότερο την προβολή των προϊόντων μας, αλλά και πώς θα δημιουργήσουμε το δικό μας e-shop πλέον. Δεν θα πουλάμε μέσω του eBay και του Amazon, αλλά θα φτιάξουμε ένα δικό μας e-shop με το WooCommerce ή το Shopify, προκειμένου το πελατολόγιο να είναι πλέον αποκλειστικά δικό μας και να μπορούμε να το διαχειριστούμε όσο καλύτερα μπορούμε για να του πουλήσουμε ξανά και ξανά προϊόντα, να προωθήσουμε τα καινούργια προϊόντα που έχουμε βρει, να στείλουμε τα διαφημιστικά μας email και οτιδήποτε άλλο. Και τέλος, το επίπεδο του επιχειρηματία, το Excel, το οποίο μπορεί να μας εξασφαλίσει μια πρόωρη συνταξιοδότηση. Εδώ πλέον θα μάθουμε όλα τα μυστικά του Amazon. Φυσικά, όπως και στο Search, έτσι και στο Excel, περιλαμβάνονται και τα προηγούμενα επίπεδα, το Prime και το Search, όλη η εκπαίδευση δηλαδή σε ένα πακέτο. Στο Excel πλέον θα μάθουμε πώς να δημιουργήσουμε τα δικά μας προϊόντα, τη δική μας φίρμα προϊόντων, τα οποία θα βρούμε στο Alibaba, σε Κινέζους προμηθευτές και κατασκευαστές, με τους οποίους θα συνεργαστούμε, θα δημιουργήσουμε ένα καινούριο προϊόν με τη δική μας φίρμα πλέον επάνω σε αυτό, θα τα στείλουμε στο Amazon και το Amazon θα κάνει από εκεί και μετά όλη την δουλειά για εμάς, θα στείλει τις παραγγελίες, θα δεχτεί τις επιστροφές, θα επικοινωνήσει με τον πελάτη για οποιοδήποτε πρόβλημα και η δουλειά μας εμάς θα είναι να βρούμε προϊόν, να το κατασκευάσουμε, να το παραγγείλουμε και να περιμένουμε να πουληθεί για να πληρωθούμε. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από το InfiniEye το Greek Mode, όπως αναφέρει και η διαφάνεια, η ελληνική έκδοση λοιπόν, με υπότιτλους σε όλες τις βασικές εκπαιδεύσεις που υπάρχουν στα αγγλικά, αλλά και με εκπαιδεύσεις σε εβδομαδιές που γίνονται από όλα τα παλαιότερα και εμπειρότερα μέλη, τα οποία όχι απλά μοιραζόμαστε την εμπειρία μας, αλλά και όλα όσα έχουμε μάθει και κάποιος εκεί έξω θα έλεγε «Μα γιατί να μου δείξει εμένα πώς καταφέρνει και πουλάει». Όπως είδατε νωρίτερα, η αγορά είναι τόσο μεγάλη που έχει χώρο να πάρουμε ένα κομμάτι από την πίτα όλοι μας, είτε μικρό είτε λίγο μεγαλύτερο, ότι ο καθένας βάλει στο νου του, μπορεί να το καταφέρει αρκεί να ακολουθήσει βήμα-βήμα τη διαδικασία, να προσπαθήσει να έχει υπομονή και επιμονή και μετά από λίγους μήνες δεν θα πιστεύει στα αποτελέσματά του. Όπως βλέπουμε εδώ πολλές δημοσιεύσεις, ένα κολλάζ από μέλη μας με τις πωλήσεις του σε eBay, σε Amazon. Συγγνώμη, είμαι λίγο κρυωμένος. Βλέπουμε εδώ τον Νίκο, χθες το βράδυ έκανε τα πρώτα του listing, λέει, και μετά από 35 λεπτά ήδη είχε πουληθεί το ένα από τα δύο. 6 μέρες στο InfiniEye και 2 πωλήσεις για τον Μάριο, 2 μήνες στο InfiniEye και 38 πωλήσεις με 3.000 τζίρο για τον Νίκο, 13 μέρες μετά την πρώτη πώληση και έχει συμπληρώσει ήδη άλλες 11 ο Κώστας. Βλέπετε τα αποτελέσματα που δημοσιεύονται καθημερινά στο group μας και πάρα πολλά νέα μέλη ευχαριστούν τους ανθρώπους που τους έχουν υποστηρίξει. Θα δούμε στη συνέχεια και τους εκπαιδευτές μας, τους ανθρώπους από τους οποίους θα λάβετε υποστήριξη και καθοδήγηση προκειμένου να βαδίσετε στα βήματα που εμείς οι παλαιότεροι εδώ και 3,5 χρόνια έχουμε ακολουθήσει για να έχετε αποτελέσματα όχι απλά γρήγορα, αλλά και από το σίγουρο δρόμο, αποφεύγοντας τις παγίδες στις οποίες μπορεί εμείς να πέσαμε, να κάναμε κάποια λάθη, κάποιες παραλήψεις και να αντιμετωπίσαμε προβλήματα που πλέον φαντάζουν αστεία με την γνώση που
έχει συσσωρευτεί. Ο Χρήστος, ο Γιώργος, ποτέ δεν θα ξεπεράσει αυτό το συνέστημα να έχει κάνει την αγγελία του το πρωί και το μεσημεράκι να έχει κάνει δύο πωλήσεις με διαφορά λίγων λεπτών η μία από την άλλη. Εδώ βλέπουμε τον Τάσο Μπινιάκο, από πέρσι το καλοκαίρι είμαστε σε διακοπές και το μαγαζί δουλεύει για εμάς χωρίς εμάς. Δεκάδες αποτελέσματα, αποτελέσματα που μπορεί μια πώληση να βγάλει 400 ή και ακόμη περισσότερα δολάρια. Βλέπουμε εδώ τον Ευάγγελο, τον Νίκο, τετραήμερο για τον Ευάγγελο Cyber Monday. Είδαμε νωρίτερα τι σημαίνει Cyber Monday και το παραλήρημα που γίνεται στις online αγορές. Απευθυνόμαστε σε αγορές όπως η Αμερική, η Αγγλία ή οπουδήποτε υπάρχει eBay και Amazon. Για κάποιον που μιλάει και άλλες γλώσσες πέραν των αγγλικών, μπορεί να ασχοληθεί με την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ισπανία. Οπουδήποτε υπάρχει το eBay και το Amazon, μπορούμε να κάνουμε αυτήν τη δουλειά, να χτίσουμε αυτή την επιχείρηση. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός και μέσα σε ένα τετραήμερο, Black Friday με Cyber Monday, 865 δολάρια κέρδος. Κάτι που πλέον στην Ελλάδα της κρίσης, κάποιος για να φτάσει αυτά τα ποσά θα χρειαστεί να δουλεύει σίγουρα 2 μήνες. Κάποιοι είπαν ότι το eBay έχει πεθάνει, πλέον κανείς δεν αγοράζει από εκεί. Σε μία ώρα 10 πωλήσεις ο Πάνος Κουτρέλης, σε μία ημέρα 1.485 δολάρια τζίρο ο Γιώργος ο Τελατόλας, πολύ καλός φίλος και συνοδοιπόρος σε αυτό το online εγχείρημα τα προηγούμενα 3,5 χρόνια. Εδώ ο Ίων, πουλάμε σε Google, πουλάμε σε eBay, πουλάμε σε Amazon. Πραγματικά δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Ακόμα και όταν ξεκίνησε το Brexit και η αγορά της Αγγλίας, κάποιοι έλεγαν ότι θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Εδώ ο Παύλος Αρκάς, Κύπριος που μεγάλωσε κάποια χρόνια στην Αγγλία, μας δείχνει πώς μπορούμε ακόμα και σε περιόδους κρίσης να συνεχίσουμε να πουλάμε καθημερινά. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, ο άνθρωπος που κατέχει τα ρεκόρ μεγαλύτερων πωλήσεων, τόσο σε τζίρο όσο και σε κέρδος. Εδώ μια πώλησή του απέφερε 782,50 ευρώ. Κάποιοι γνωρίζετε το eBay γιατί αγοράζετε φθηνά μικροαντικείμενα, κινέζικα, bluetooth, ακουστικά, οτιδήποτε ηλεκτρονικό, το οποίο έρχεται από εκείνα φθηνά. Στο εξωτερικό χρησιμοποιούν το eBay, το Amazon ή ακόμα και το Google για αγορές μέχρι και 4.500 λίρες, 5.000 δολάρια ή οτιδήποτε άλλο. Δεν βλέπουν μόνο ότι μπορούν να αγοράσουν κάτι φθηνό. Οι ρυθμοί είναι πολύ διαφορετικοί. Αυτό που έχω δει εγώ από την εμπειρία μου στην Αμερική, οι αποστάσεις είναι τόσο χαοτικές που κάποιος μπορεί να μην έχει κοντά του σε 40-50 100 μίλια, να μην υπάρχει κατάστημα για να πάει να αγοράσει έπιπλα, πόσο μάλλον να τα κουβαλήσει κιόλας πίσω στο σπίτι του. Οπότε το να το αγοράσει online δεν είναι τίποτα. Έχει δει, το έχει παραγγείλει, υπάρχει και η πολιτική επιστροφών που τον καλύπτει, οπότε αν έχει κάποιο πρόβλημα το επιστρέφει. Η Βάσο Χαραλάμπους από την Κύπρο, μετά από μια εκπαίδευση που έγινε τον περασμένο Ιούνιο στην Λεμεσό, αποφάσισε ότι έπρεπε να ξεκινήσει στο Amazon που τόσο καιρό δεν είχε ξεκινήσει. Και μας δείχνει εδώ πως μέσα σε ένα μήνα έκανε 450 πωλήσεις και τζίρο 10.000, ο οποίος της απέφερε και 2.665 δολάρια σε κέρδος. Εάν αυτό λειτουργεί μακροπρόθεσμα, σίγουρα λειτουργεί. Εδώ και 3,5 χρόνια που ασχολούμαστε με το e-commerce, eBay και Amazon, αλλά και Google, έχουμε χιλιάδες πωλήσεις, ανθρώπους με αποτελέσματα όπως ο Πασχάλης, 1023 αντικείμενα, 44.000 τζίρο, ο Ευάγγελος, 1.340 πωλήσεις σε 60 μόνο μέρες, αλλά και αποτελέσματα στο Amazon όπως αυτά, όπου από 3 και μόνο αντικείμενα, με ένα μέσο όρο κέρδους 100 με 125 δολάρια από τις συνολικές τους πωλήσεις, να έχει όφελος στο μέλος μας 20.640 δολάρια. 5 εύκολα βήματα λοιπόν για να ξεκινήσει κάποιος το Infinii. Σήμερα κιόλας ξεκίναμε την ομάδα μας, χρησιμοποίησε τα εργαλεία, να μην χάνεις κανένα
ζωντανό training που γίνεται από την ομάδα μας κάθε εβδομάδα, να ανεβάζεις καθημερινά 5, 10, 20 προϊόντα σε eBay, Google και Amazon και φυσικά να μην χάσεις την αποκλειστική εκπαίδευση προσανατολισμού την ερχόμενη Τετάρτη, όπου θα έχεις τη δυνατότητα να μάθεις ακόμα περισσότερα. Δεν έχεις παρά να διαλέξεις επίπεδο, να ξεκινήσεις να έχεις άμεσα κέρδη με το e-commerce από σήμερα και γιατί όχι να μοιραστείς το πλάνο, να μοιραστείς αυτή την ευκαιρία του Infinii και να έχεις ακόμα μεγαλύτερα ωφέλη με το πλάνο ανταμοιβών. Ας δούμε λοιπόν συνολικά. Το Infinii μας προσφέρει από το πρώτο κιόλας επίπεδο βασική eBay εκπαίδευση, βασική Amazon εκπαίδευση, βασική Google εκπαίδευση, εργαλεία για να δημιουργήσουμε τις αγγελίες μας, να παρακολουθούμε το στόκ των προϊόντων μας και τις τιμές, αλλά και εβδομαδιαία webinar, αλλά και καθημερινή υποστήριξη από όλη την ομάδα μας για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα που θα πρέπει να λύσει κάποιος στην διάρκεια της ημέρας για την online επιχείρησή του. Ένα συνολικό κόστος σίγουρα πολύ περισσότερο από $1,250. Καμία σχέση όμως. Δύο τρόποι υπάρχουν για να ξεκινήσει κάποιος. Διαλέγεις την καλύτερη επιλογή για εσένα, είτε 6 μήνες πρόσβαση με έναν μήνα δώρο $249, είτε 12 μήνες πρόσβαση με 2 μήνες δώρο $499. Και όπως είπαμε, γιατί όχι να μην εξοικονομήσεις τη συνδρομή σου και να βάλεις το Infinii να χρηματοδοτήσει τα επόμενα βήματα της επιχείρησής σου. Να αυξήσεις το μηνιαίο σου εισόδημα με το ηλεκτρονικό εμπόριο, κερδίζοντας παράλληλα και από το e-commerce και από το πλάνο, από το πλάνο ανταμοιβών και με τα δύο ταυτόχρονα. Οι πρώτες σου 30 μέρες λοιπόν με το Infinii. Ξεκινάς την πρώτη μέρα στο Infinii, βλέπεις την εκπαίδευση, παρακολουθείς κάποια replay εβδομαδιαίων εκπαιδεύσεων, φτιάχνεις τα eBay και Amazon και ξεκινάς να βάζεις αγγελίες προϊόντων προς πώληση. Τη δεύτερη μέρα μπορείς να μοιραστείς την ευκαιρία αυτή είτε online είτε με όποιον φίλο σου θέλεις. Μέσα στην πρώτη εβδομάδα, έχοντας ήδη δει πως λειτουργεί το Infinii και το ηλεκτρονικό εμπόριο, διάλεξε 3 ανθρώπους που σου αρέσει να συνεργάζεσαι. Τη δεύτερη εβδομάδα μπορείς να τους διδάξεις πως μπορούν να διαλέξουν και αυτοί 3 ανθρώπους με τους οποίους τους αρέσει να συνεργάζονται και κάπως έτσι να ξεκινήσεις να υποστηρίζεις την ομάδα σου και να έχεις μια ομάδα συνεργατών μέσα σε 4 μόλις εβδομάδες. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ήδη την πρώτη εβδομάδα μπορεί να έχεις ωφέλη $71,25, $158 τη δεύτερη εβδομάδα, $385 την τρίτη εβδομάδα, $735 την τέταρτη εβδομάδα. Μέσα σε ένα μήνα λοιπόν να έχεις εξασφαλίσει $1,350, τα οποία μπορείς εσύ να χρησιμοποιήσεις όπως θέλεις. Προσωπικά θα πρότεινα όποιον έχει αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία φυσικά ποικίλουν ανάλογα με την όρεξη, τη διάθεση του καθενός και το πόσο γρήγορα μπορεί να αναπτύξει κάποια ομάδα, να τα χρησιμοποιήσει προκειμένου να αναπτύξει ακόμη περισσότερο είτε το δίκτυο συνεργατών του, είτε την e-commerce επιχείρησή του, προχωρώντας στα επόμενα επίπεδα εκπαίδευσης, δημιουργώντας τα δικά του προϊόντα, όπως είδαμε νωρίτερα στο Excel. Όπως βλέπουμε και εδώ στο παράδειγμα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα χρήματα αυτά που εξοικονόμησες, είτε για αποταμίευση για μελλοντικές επενδύσεις, είτε για να χρηματοδοτήσεις με καυτά προϊόντα από το Infinii Marketplace την online e-commerce επιχείρησή σου. Βλέπουμε εδώ αποτελέσματα μέσα από το πλάνο ανταμοιβών. Ο Παύλος $1,066, ο Κώστας $1,420, εγώ, ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου $4,000, είναι λίγο παλιά τα νούμερα αυτά, ο Γιάννης Ανδρέου $6,000, νομίζω ότι έχει ξεπεράσει ήδη τις 10.000, Global Manager της εταιρείας. Μια γρήγορη ματιά στο πλάνο ανταμοιβών, έχουμε Jumpstart Bonus 25% σε όλα τα μέλη που προσωπικά συστήνεις, Milestones ανάλογα με τα επίπεδα
που θα πετύχεις, manager, regional manager, national και global manager, 50%, 350 και 500 δολάρια. 10% σε άπειρο βάθος για όλη την παραγωγή σου και Infinity Match ποσοστό επί των κερδών των συνεργατών που προσωπικά έχει συστήσει και έχουν περάσει σε κάποιο από τα επίπεδα milestones, τα οποία επίσης έχει 20% και 10% ανάλογα το επίπεδο. Έχουμε ένα πλάνο ανταμοιβών στο άπειρο λοιπόν, ένα Infinity Marketing Plan, κάτι που καμία άλλη εταιρεία δεν παρέχει. Πάντα θα υπάρχει κάποιος περιορισμός όσον αφορά τα επίπεδα, όσον αφορά τα νούμερα, τα μέλη, πρώτη, δεύτερη, δέκατη γραμμή συνήθως σταματάνε τα πάντα. Εδώ δεν υπάρχει κανένας περιορισμός τόσο σε πλάτος όσο και σε βάθος. Εάν κάποιος δικτυωτής μας παρακολουθεί, καταλαβαίνει σίγουρα καλύτερα αυτά τα νούμερα και αυτούς τους αριθμούς. Και φυσικά, κορυφαίοι εκπαιδευτές να μας υποστηρίξουν όλους και εσάς, το κάθε μέλος ξεχωριστά, από Ελλάδα και από Κύπρο, για να πετύχει τα καλύτερα αποτελέσματα που ο ίδιος θα βάλει στόχο και γιατί όχι να ξεπεράσει ακόμα και τους παλιότερους. Αυτό που εγώ προσωπικά σας εγγυώμαι είναι ότι θα έχετε πολύ πιο άμεσα αποτελέσματα από ό,τι είχαμε όλοι εμείς όταν ξεκινήσαμε πριν από 3-3,5 χρόνια. Με έξτρα εκπαιδευτικά replay, τα οποία ήδη πρέπει να έχουν ξεπεράσει τις 20-30 ώρες και βρίσκονται στο back office του Infinity για να τα παρακολουθήσετε, πέραν των εβδομαδιαίων που γίνονται, με αξία να ξεπερνάει τα 1.000 και δολάρια, δωρεάν πρόσβαση φυσικά για όλα τα μέλη. Αυτή τη Τετάρτη λοιπόν, δεν θέλεις να χάσεις στις 8 ώρα Ελλάδος ένα Members Orientation Webinar, ένα σεμινάριο προσανατολισμού, όπως θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε, όπου μέσα από τον απόλυτο οδηγό επιτυχίας θα μάθεις ποια πρέπει να είναι τα πρώτα βήματα στο eBay, αλλά και ομάδα εκπαιδευτών θα είναι live για να απαντήσεις σε ερωτήσεις που έχουν προκύψει από τις πρώτες ημέρες παρακολούθησης εκπαίδευσης και εφαρμογής. Εδώ τα σχόλια των μελών που παρακολούθησαν τα προηγούμενα σεμινάρια. Από την πρώτη και όλα στιγμή ξεκινώντας, θα έχεις στα χέρια σου σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά φυσικά μπορείς και να τον εκτυπώσεις, τον απόλυτο οδηγό επιτυχίας 180 ημερών, ο οποίος έχει συνταχθεί από μια ομάδα εκπαιδευτών, από τα παλιότερα εμπειρότερα μέλη, βάζοντας μέσα όλη μας τη γνώση, αλλά και όλες τις απαντήσεις που δίναμε σε απορίες, σε κάποιον καινούριο που ξεκινάει, τι ακριβώς θα χρειαστεί, ποια βήματα να κάνει, προκειμένου να έχει τα γρηγορότερα δυνατά αποτελέσματα. Τα στατιστικά των εκπαιδευτών μας ξεπερνούν τα 6 εκατομμύρια δολάρια και λίρες σε πωλήσεις, σε eBay, Google, Amazon, Αμερική, Αγγλία, Γερμανία. Κάποιοι από τους κορυφαίους εκπαιδευτές με τους οποίους θα έχεις την χαρά να συνεργαστείς, όπως ο Κασιανός Σωτηρίου από την Κύπρο, ο Πέτρος ο Θεοδοσιάδης από την Θεσσαλονίκη, όπως λέει χαρακτηριστικά το e-commerce και το Infinity, δεν είναι θα, είναι σήμερα. Είναι τώρα, είναι κάτι που συμβαίνει ήδη και έχεις την ευκαιρία να είσαι από τους σχετικά πρώτους, καθώς τα επόμενα χρόνια αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη. Η Βάσο Χαραλάμπους από την Κύπρο, εδώ τα νούμερα που αναφέρονται, 1.800 πωλήσεις και πάνω από 200.000, νομίζω ότι είναι αρκετά παλιά, έχει ξεπεράσει σίγουρα κατά πολύ αυτούς τους αριθμούς. Εργάζεται, μητέρα δύο παιδιών, προλαβαίνει μέσα σε όλα αυτά να αφιερώσει και κάποιες ώρες για τα online καταστήματα, γιατί όπως είπαμε, τα καταστήματα δουλεύουν για εμάς όταν δεν είμαστε εκεί. Εμείς έχουμε βάλει τις αγγελίες για πώληση και αυτές βρίσκονται εκεί οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και με την διαφορά ώρας που έχουμε θα ξυπνάτε το πρωί και θα βρίσκετε πωλήσεις οι οποίες έγιναν το βράδυ στην Αμερική. Νίκος Κυριακουλάκος από τον Πειραιά, σε eBay, Amazon, με τζίρους πάνω από 180 και 35.000
δολάρια. Ο Μπάμπης ο Σαμαρόπουλος από τον Βόλο, έχοντας καθημερινές πωλήσεις σε Αγγλία και Αμερική, από την άνεση του σπιτιού του. Αυτή τη στιγμή και εγώ βρίσκομαι σε μια μικρή γωνίτσα, όπως έχω πει, στην κρεβατοκάμαρά μου, που έχω φτιάξει το γραφείο μου, έχω φτιάξει την επιχείρησή μου και μπορώ να δουλεύω οποιαδήποτε μέρα της ώρας. Δεν ξέρω αν περνάει από το μικρόφωνο και λίγη φασαρία από τα παιδιά μου που βρίσκονται έξω αυτή τη στιγμή στο σαλόνι και περιμένουν πώς και πώς να τελειώσω. Ο Ευάγγελος από το Ηράκλειο έχει ξεπεράσει τις 500.000 λίρες τζίρο τα τελευταία 2 χρόνια πωλήσει στην Αγγλία. Ο Βασίλης ο Χατζησάβας από την Ρόδο, με πωλήσεις που πρέπει να έχουν περάσει τις 10.000 τώρα, είμαι σίγουρος, και τζίρο πάνω από 600.000. Αναρωτήσου λοιπόν πώς θα ήταν η δουλειά σου εάν από την πρώτη στιγμή, από τις πρώτες και ώρας μέρες, δεν σε ένοιαζε πόσο πουλάνε οι άλλοι πολιτές εκεί έξω, εάν μπορούσες να μάθεις live, ζωντανά, μέσα σε μια αίθουσα από τους καλύτερες εκπαιδευτές και θα μπορούσες απλά να ανεβάζεις αγγελίες στο eBay και να πουλάνε χωρίς να χρειάζεται να σπαταλάς πολύτιμο χρόνο ψάχνοντας αντικείμενα. 1 με 2 Ιουλίου λοιπόν, στα Καμένα Βούρλα, σε ένα φανταστικό ξενοδοχείο, ένα διήμερο γεμάτο εκπαίδευση. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα www.ecommercepavlasummit.gr. Θα σας το βάλω και στα σχόλια για πιο εύκολη πρόσβαση. Τέλεια. Εδώ κάποιες εικόνες από το προηγούμενο σεμινάριό μας στην Αθήνα, 1η και 2η Απριλίου, αν θυμάμαι καλά, όπου εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν σε μια αίθουσα, παρακολούθησαν την εκπαίδευση, έθεσαν ζωντανά τις ερωτήσεις τους σε ανθρώπους που ήδη τα έχουν κάνει πράξη, κράτησαν σημειώσεις και, όπως είδαμε και νωρίτερα από τα σχόλια, ήδη από τις πρώτες και όλες μέρες, από τις πρώτες εβδομάδες, είχα φανταστικά αποτελέσματα online. Τι ακριβώς να περιμένει κάποιος αυτό το διήμερο? Καθημερινό καθημερινό πρόγραμμα για πωλήσεις στο eBay. Πώς ακριβώς θα μπορέσει κάποιος να έχει καθημερινά πωλήσεις μέσα από το eBay store του? Πώς θα εντοπίσει τα hot αντικείμενα για το eBay store του? Όλα τα μυστικά από το α ως το ω για το σωστό customer support. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως αντιλαμβάνεστε, τα προϊόντα δεν έχουμε επαφή με αυτά, δεν έχουμε επαφή με τον κατασκευαστή, απλά ενδιάμεση είμαστε, οπότε όλη η μαγεία σε αυτή τη διαδικασία είναι να προσφέρουμε το 100% σε εξυπηρέτηση πελατών. Όλα τα μυστικά λοιπόν για αντιμετώπιση προβλημάτων, αλλά και πώς να διαχειριστείτε τον πελάτη σας, θα μπορέσετε να τα μάθετε εκεί. Πώς θα αυτοματοποιήσετε πλήρως την διαδικασία, προκειμένου να μπορείτε να διπλασιάσετε τις πωλήσεις σας στον ίδιο χρόνο, αλλά και ένα VIP special workshop για 5.000 δολάρια κέρδη το μήνα με όσα μυστικά θα μοιραστούν οι εκπαιδευτές εκεί. Ποιοι θα βρίσκονται εκεί? Ο Ανδρέας Κοντούρης από την Κύπρο, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά λέει, δεν έχει σημασία πόσο σκληρά δουλεύεις, αλλά αν οι τεχνικές που χρησιμοποιείς είναι ελαττωματικές ή αναποτελεσματικές, εδώ λοιπόν θα μάθεις σωστές τεχνικές και φυσικά θα έχεις δίπλα σου το σωστό δάσκαλο για να σε βοηθήσει να πετύχεις. Μαζί του ο Παντελής Κυριακίδης, ο οποίος χαρακτηριστικά λέει ότι αν δώσεις ένα ψάρι σε έναν άνθρωπο, θα το φάει μία φορά. Αν τον μάθεις να ψαρεύει, θα τρώει για όλη τη ζωή. Εδώ λοιπόν δεν θα σας υποδείξουμε κάποια αντικείμενα που απλά θα μπορούσατε να πουλήσετε. Θα σας υποδείξουμε με ποιον τρόπο θα μπορείτε να βρίσκετε ή να δημιουργείτε τα δικά σας καυτά αντικείμενα για να πουλάτε καθημερινά. Ο Πασκάλης Βιέτης από την Καβάλα, με 3.000 πωλήσεις και τζίρο 186.000 δολάρια, θα είναι εκεί να μας δείξει για άλλη μια φορά και με ακόμα περισσότερη λεπτομέρεια τα μυστικά του customer support.
ο Κώστας ο Κωνσταντίνου από την Κύπρο, ψάχνοντας online βρήκε το Infinia e-commerce και δεν του πήρε πολύ χρόνος να το σκεφτεί και μέσα σε λίγο διάστημα ξεπέρασε τις 350.000 δολάρια ατζίρο. Ο Παύλος Αρκάς, πάλι από την Κύπρο, θα έρθει να μας πει τα μυστικά του αγγλικού eBay και πώς μπορείτε να έχετε πωλήσεις σε εκατοντάδων χιλιάδων λιρών. Ο Γιώργος Δελατόλας από την Tino, top rated seller στο eBay, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 300.000 δολάρια τζίρο. Θα είναι και αυτός εκεί να σας δείξει τα μυστικά του σωστού eBay store και πώς μπορείτε να πουλάτε αντικείμενα με μεγάλο ποσοστό κέρδους. Φυσικά δεν θα μπορούσα να λείπω κι εγώ. Θα σας δείξω εκεί όλες τις τεχνικές που εφαρμόζω για το Search Engine Optimization ή SEO. Κάποια κινέζικα μπορεί να σας ακούγονται, αλλά είναι πολύ απλές διαδικασίες που θα εφαρμόσουμε ζωντανά εκείνη τη στιγμή, όπως και με τους υπόλοιπους εκπαιδευτές, στο VIP Workshop. Όχι απλά θα σας δείξουμε, αλλά θα είμαστε πάνω από το κεφάλι σας να σας βοηθήσουμε να το εφαρμόσετε στην πράξη εκείνη τη στιγμή, έτσι ώστε να το κατανοήσετε πλήρως. Ο Τάσος Μπινιάκος, ένας επιχειρηματίας από την ΕΚΑΛΗ, ο οποίος πρόσθεσε άλλη μια επιχειρηματική δραστηριότητα, ξέροντας ότι όταν αναπτύξει στα επίπεδα που επιθυμεί το e-commerce, θα μπορεί πλέον να είναι κοντά στην οικογένειά του και η επιχείρηση να δουλεύει χωρίς αυτός να χρειάζεται να είναι στο γραφείο του και να κάνει συνεχόμενα meeting. Πάνος Κουτρέλης από Θεσσαλονίκη, τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο, μας έχει εκπλήξει όλους. Πραγματικά μέσα από πολλή δουλειά έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ σε τζίρο και νομίζω τώρα παραπάνω από 20.000 πωλήσεις σε eBay και Amazon, μόνο Αγγλία. Δεν έχει καν ασχοληθεί με την Αμερική. Φανταστείτε λοιπόν ποιο μπορεί να είναι το ταβάνι σας. Και ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, ένας άνθρωπος με πάρα πολλές γνώσεις που έχει συγκεντρώσει τα προηγούμενα χρόνια από τις διάφορες ενασχολήσεις του, αφιερώνει 2-3 ώρες την μέρα όσο προλαβαίνει στο e-commerce, αλλά και στο κομμάτι υποστήριξης συνεργατών, εκπαιδεύει νέους συνεργάτες προκειμένου να έχουν και αυτοί αποτελέσματα, αλλά παράλληλα αυτό δεν τον εμποδίζει να ξεπερνάει τις 200.000 τζίρου σε eBay. Γιάννης Ανδρέου, ο πρώτος Infinia Global Manager, μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου πλέον που ακολούθησε. Επίσης, έχει βοηθήσει εκατοντάδες μέλη να δημιουργήσουν τα δικά τους online καταστήματα, χωρίς φυσικά αυτό να τον εμποδίζει να έχει και αυτός περισσότερες από 3.000 πωλήσεις και τζίρο νομίζω ότι πλέον πρέπει να αγγίζει τις 300.000 δολάρια. Δεν θα μπορούσε να λείπει από εκεί ο άνθρωπος που πρώτος ξεκίνησε το dropshipping και το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα πριν από περίπου 4 χρόνια, κοντεύουμε 3,5-4 χρόνια, όντας μετανάστης στη Σκωτία, γυρίζοντας κάποια βίντεο που ακόμα και τώρα αν ψάξετε στο YouTube θα τα βρείτε να εμφανίζονται πρώτα. Πλέον, σαν Διευθυντής Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης των Διεθνών Μελών του Infinii, ένας δικός μας άνθρωπος, από τον οποίο μπορούμε να ζητήσουμε οτιδήποτε φανταζόμαστε και να κάνει το 150% των δυνατοτήτων του για να το καταφέρει για όλους εμάς, θα είναι εκεί να μοιραστεί και τα τελευταία νέα του Infinii, αλλά και την γνώση του, καθώς και ο ίδιος έχει τα δικά του ηλεκτρονικά καταστήματα σε eBay, Amazon, Google. Αγγλία, Αμερική, μαζί με τη γυναίκα του, πραγματικά αφιερώνουν πάρα πολλές ώρες για να βοηθήσουν όλους εμάς να τα καταφέρουμε από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα που βρισκόμαστε. 1 με 2 Ιουλίου λοιπόν θα πρέπει να βρίσκεσαι εκεί. Τα εισιτήρια είναι άμεσα διαθέσιμα. Μπορείς να μπεις στο www.ecommercepavlasummit.gr. 11 θέσεις VIP έχουν μείνει και μία ημέρα παράταση που έχει δοθεί. Μέχρι χθες οι τιμές ήταν 49 και 69 ευρώ. Μετά από παράκληση, μία τελευταία ημέρα παράτασης για όλους εσάς που είστε σε αυτή την ενημέρωση. Προτού ανέβουν οι τιμές, 11 θέσεις για το VIP έχουν απομείνει, 69 ευρώ και περισσότερες θέσεις στα 49 ευρώ γενικής εισόδους, αλλά δεν φαντάζομαι κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή
να μην θέλει να βρίσκεται μέσα στην VIP αίθουσα, στην VIP εκπαίδευση που θα γίνει το Σάββατο 1 με 2 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Γαλήνη στα Καμένα Βούρλα. Εδώ, όπως βλέπετε, κάποια σχόλια από το προηγούμενο γεγονός στην Αθήνα. Παράλληλα με την εκπαίδευση, τα μέλη μας που βρισκόταν στην αίθουσα, αλλά και νέοι άνθρωποι που ξεκίνησαν λίγες μέρες πριν, έκαναν και πωλήσεις σε eBay και Amazon. Εάν λοιπόν είσαι έτοιμος να κερδίσεις με το Infinii, επικοινώνησε με το μέλος που σου έδωσε αυτό το link και βρέθηκε σε αυτή την παρουσίαση. Διάλεξε το επίπεδο που θες να ξεκινήσεις, είτε 6 μήνες με έναν δώρο, είτε 12 μήνες με 2 μήνες δώρο, και φυσικά κλείσε τη θέση σου για το ερχόμενο e-commerce summit 1 με 2 Ιουλίου, για να βρίσκεσαι εκεί στα Καμένα Βούρλα, όπου η γνώση και η εμπειρία θα μοιραστεί απλόχερα σε όσους θα βρίσκονται μέσα σε αυτή την αίθουσα. Σε αυτό το σημείο λοιπόν σας ευχαριστώ για τον χρόνο που διαθέσατε Δευτέρα βράδυ 22 Μαΐου. Να είστε καλά, σας περιμένουμε όλους στην ομάδα μας και φυσικά στα Καμένα Βούρλα για να συζητήσουμε από κοντά και να φτιάξουμε όλοι μαζί ένα πλάνο ανάπτυξης για όλους τους Έλληνες, προκειμένου να κατακτήσουμε την παγκόσμια online αγορά. Καλό βράδυ σε όλους.